Κυρία Κομνηνού, επιτέλους ήρθατε στο Πάμε Δανάη. Επιτέλους. Ναι, επιτέλους. Μετά από πόσο καιρό. Εντάξει, δεν θα πέρασε και ένας χρόνος. Γεια σου, Δανάη. Εσείς ξεκινάτε για τη φιλοσοφική. Έρχεται το θέατρο στη ζωή σας με μια σύμπτωση. Πολύ ωραία σύμπτωση. Με το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Ο μπαμπάς σου αστυνομικός το αντιμετώπισε ψύχρεμα. Αστείευεσαι, βέβαια. Δεν το αντιμετώπισε, φαντάζομαι. Εσύ τι νομίζεις. Εγώ θεωρώ ότι μάλλον μπορεί και να εκνευρίστηκε. Είναι πολύ επίκης ο όρος. Εκνευρίστηκε. Ήρθε κρυφά σχεδόν στη σχολή τη δραματική. Εγώ πήγαινα κρυφά στη σχολή τη δραματική επί 1,5 χρόνο. Και κάποια στιγμή ο κλητήρας της σχολής με φωνάζει, μου λέει: ένας κύριος θέλει να σε δει στο γραφείο. Και πηγαίνω στο γραφείο, ανοίγω την πόρτα και βλέπω μπροστά του πατέρα μου. Σοκ. Κατάλαβα ότι με πιάσανε και θυμάμαι τη φράση που μου είπε. Εγώ σε σπούδασα για να γίνεις θεατρίνα. Ένιωσα την απογοήτευση στο βλέμμα του. Φοβόταν μήπως δεν μπορέσω να κάνω οικογένεια. Πολύ γρήγορα έκανα εγώ οικογένεια, παντρεύτηκα, γέννησα τον Γιώργο. Οπότε πολύ σχετικά γρήγορα μαλάκωσε και συνεχίσαμε τη σχέση χωρίς περίεργα αγκάθια. Κάποιος σήμερα, αν σκεφτεί η Φιλερέτη Κομνηνού, ένα από αυτά τα επίθετα που θα σας προσδώσει, εγώ θα έλεγα ότι είστε και πολύ αξιοπρεπείς. Θα το αντικαθιστούσα με ένα ισχυρό σύστημα αυτοάμυνας. Δεν είμαι διατεθειμένη τον αυτοσεβασμό μου να το χαλαλήσω για οτιδήποτε άλλο, ας πούμε αυτό που λέμε καριέρα ή ρόλο. Ομολογώ ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση μια συνέντευξή σας, ένα ερωτηματολόγιο του Προύστ που είχατε κάνει για τη Λάιφο το 2013. Mm-hmm. Οπότε, αν ερωτηθήκατε τι είναι αυτό που απεχθάνεστε περισσότερο στη ζωή σας, είχατε απαντήσει το 13 η παιδεραστία. Ναι. Που ήταν ένα κομμάτι του Me Too, αλλά και μια άλλη ερώτηση που σας τέθηκε, τι είναι αυτό που δεν συγχωρείτε στους ανθρώπους ως μειονέκτημα, είχατε απαντήσει το 13 τους ανθρώπους που χάνουν τον προσανατολισμό τους λόγω της εξουσίας. Μεταλλάσσονται. Γιατί αυτό που είναι. Μεταλλάσσονται. Που μεταλλάσσονται. Που μεταλλάσσονται λόγω της εξουσίας. Ναι. Θα σου πω για την παιδεραστία. Και είναι αυτό που δεν θέλω ούτε καν να το καταλάβω σαν ένα ερωτικό πάθος και σαν μια δυναμία ερωτική. Θα πάω στον Αρίστο. Στον Αρίστο, ο Αρίστος ήταν 10 χρονών. Είναι μια στιγμή της παράστασης που κάθε φορά που την παίζω εδώ και πόσα χρόνια, κάθε φορά εκείνη τη στιγμή σφίγγεται το στομάχι μου. Που λέγεται, γιατί υπάρχει ντοκουμέντα είναι αυτά. Που γνωστοί παιδεραστές της Θεσσαλονίκης τότε, με όνομα, επώνυμα, αυτοί ήταν εκεί στο λιμάνι και ψάρευαν. 10 χρονών το αγόρι αυτό, ο Αριστίδης Παγκρατίδης, πήγαινε εκεί, ένα πανφτωχο αγόρι που δεν είχε να φάει, το ταΐζανε ένα πιάτο φασολάδα και μετά, στον ανακριτή το λέει αυτό ο παιδεραστής, ο γνωστός παιδεραστής της Θεσσαλονίκης, 65 χρονών αυτός, με ένα αγοράκι 10 χρονών, του έδωσε να φάει λοιπόν ένα πιάτο φασολάδα και μετά λέει με την γνωστή, ξέρετε, φρασιολογία της εποχής, του έκανα τη δουλειά. Βγήκαν αυτοί και έκαναν τις μαρτυρίες τους και φεύγανε μετά από το γραφείο του ανακριτή χωρίς να τους συλλάβει κανείς. Ανενόχλητοι, ναι. Τότε έπρεπε να γίνει καταγγελία για τον συγκεκριμένο για να τον συλλάβουμε. Και πες μου αν έχουν αλλάξει από τότε τα πράγματα. Δεν έχουν αλλάξει. Το θέμα της εξουσίας, το θέατρο, πώς το χειριστήκατε? Παρακαλώ πολύ, δεν συμβαίνει στο θέατρο μόνο. Οι άνθρωποι που παίρνουν εξουσία στα χέρια τους τρελαίνονται. Ακόμα και ένας βιαστής, ξέρεις, αν το πάρεις διαφορετικά, νομίζω ότι είναι η ερωτική επιθυμία που τον κάνει να βιάζει. Είναι περισσότερο αυτό που ασκεί την εξουσία σε ένα φοβισμένο, τρομοκρατημένο και αδύναμο πλάσμα. Αυτό είναι που τον εξητάει περισσότερο. Και εδώ θέλω να σου πω και κάτι, γιατί ακούω ότι ήταν ένας τόσο ωραίος άντρας ή ένας τόσο ευκατάστατος άντρας, ένας πλούσιος που θα μπορούσε να έχει την οποιαδήποτε γυναίκα, γιατί να πάει να βιάσει. Αυτό σε πολύ κόσμο κάνει εντύπωση. Εμείς ξέρετε στο θέατρο τις τελευταίες δεκαετίες δεν δίνουν ρόλους. Τους ρόλους των κακών δεν τους παίζουν περίεργα, κακοφτιαγμένοι ηθοποιοί και άσχημοι. Συνήθως τους δίνουν σε ηθοποιούς που είναι και ωραίοι και υπεράνω υποψίας. Η προσωπική σας ζωή, φαντάζομαι ότι δεν σταμάτησε στο διαζυγιό σας. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ξαναερωτευθήκατε. Ναι. Εσείς θελήσατε ποτέ να ξαναδοκιμάσετε το γάμο? Όχι. Δεν σας άρεσε?
Δεν έτυχε. Αποκλείεται να μην σας έκανε κάποιος άλλος μετά μια πρόταση γάμου. Ναι, αλλά δεν αισθανόμουν ότι ήθελα να περάσω τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου. Γιατί? Γιατί ξέρεις, υπάρχει και κάτι. Και πιστά, Χάρη. Ναι. Τις γυναίκες ή τους άντρες που αποφασίζουν να μείνουν μόνοι τους. Πραγματικά. Καλύτερα να λυπηθείτε αυτούς που αναγκάζονται καθόλου και μένουν σε τοξικές σχέσεις. Βεβαίως. Γιατί δεν αντέχουν να μείνουν μόνοι τους. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ταλέντο του Γιώργου? Αχ, Θεέ μου, πόσο χαζό, μαμά, τώρα θα ακουστώ. Αλλά ο Γιώργος είναι η χαρά της ζωής, η χαρά. Είναι ένα πλάσμα που όταν ζεις μαζί του, δουλεύεις μαζί του, κουβεντιάζεις μαζί του. Δεν ξέρω, επειδή είμαι μανούλα τώρα μπορώ να τα λέω αυτά, αλλά βλέπω και, ξέρεις, αυτό που με συγκινεί περισσότερο είναι ότι όταν πηγαίνω σε μια παράσταση και έρχονται οι συνάδελφοι και μου λένε «Τι παιδί είναι αυτό, ρε! Τι πλάσμα είναι αυτό!» Εκεί συγκινούμε και εκεί λιώνω περισσότερο. Τη Δανάη την αγαπήσατε? Την ύφη μου? Ναι. ναι, ομολογώ ότι δεν συμπεριφέρθηκα σαν πεθερά. Τη Δανάη την αγαπώ. Την αγαπώ γιατί, καταρχάς, αυτό το όμορφο κορίτσι που βλέπει κανείς είναι τέτοια η καλοσύνη. Είναι από μέσα? Ναι, είναι από μέσα. Είναι από μέσα. Δεν βλέπεις μόνο ένα όμορφο κορίτσι που είναι χαρά, δηλαδή το βλέπεις αυτό το κορίτσι και είναι σαν ένα λουλούδι. Αλλά είναι και ένα τόσο καλό πλάσμα. Και το βασικότερο, κάνει τον γιο μου ευτυχισμένο. Okay, αυτό που το πάτε, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, βέβαια. I change the world. I wanna change the world. Μιλάτε με τη Δανάη στο τηλέφωνο, δεν? Ναι, μιλάμε. Τι λέτε? Δεν θα σας τα πω. Μιλάμε. Το αγαπώ αυτό το κορίτσι. Είναι υπέροχο πλάσμα, είναι υπέροχο. Πολύ χαίρομαι. Το κορίτσι. Είστε έτοιμοι και για τον επόμενο ρόλο, δηλαδή για το ρόλο της γιαγιάς? Νομίζω εγώ ήδη είμαι έτοιμη. Μήπως να το θυμίσεις στα παιδιά μου. Πώς, το Γιώργο? Ναι, αν τον δεις κάποια στιγμή. Εγώ πάντως έχω προετοιμαστεί. Να, θα το πούμε. Έχω δε και τις φιλινάδες μου, οι οποίες ήδη έχουν, ας πούμε, και η Λιδία και η Έφη έχουν ήδη τις εγγόνες τους και η μου Λιδία λένε... Η Λιδία είναι η κυρία Κονιόρδου, να φανταστώ. Όχι, η Λιδία Φωτοπούλου και η Έφη Σταμούλη. Λιδία Φωτοπούλου του είμαστε Βουβουέ, μαζί από, και το, από τότε, από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν και ο Νίκος ο Σαριανόπουλος. Αναφέρατε τώρα ένα όνομα, αναφέρατε τον Νίκο του Σαριανόπουλο. Με τον Νίκο κρατήσατε σχέση όταν είχατε κατέβει και στην Αθήνα? Ναι, είχαμε κρατήσει. Αλλά όσο αισθανόμουν τον Νίκο να βουλιάζει και να ενδίδει στα πάθη του. Ας πούμε ο Νίκος, ναι, τον Νίκο μόνο με τρυφερότητα μπορούσε να τον αντιμετωπίσεις, γιατί το πάθος του ήταν αυτοκαταστροφικό, κατέστρεφε τον εαυτό του με το ποτό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έκανε κακό στους άλλους και ήταν και μέσα και βουτυγμένος μέσα στις ενοχές για αυτό που έκανε. Οι παραστάσεις του Αρίστου θα αρχίσουν σε λίγο καιρό στο θέατρο Πορεία. Ναι. Και αναφερόμαστε φυσικά στην υπόθεση του Αριστίδη του Παγκρατίδη, ο οποίος θανατώθηκε στη Θεσσαλονίκη ως ο δράκος του Σέιχ Σου. Και θα τολμήσω να πω ότι είναι και λίγο επίκαιρο, γιατί συνεχίζουν να βγαίνουν πράγματα στην επιφάνεια. Ναι, και ότι... πρόσφατα, σε ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Συντακτών, ναι, έχει βγει ο πρώην εισαγγελέας και υπομήραρχος τότε και τώρα εν αποστρατεία. Και έχουν δηλώσει, σε συνεντεύξεις που δώσανε στη δημοσιογράφο Εύα Νικολαίδου, έχουν μιλήσει για το ποιος ήταν ο πραγματικός δράκος. Και ότι τότε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα τους είχαν στείλει το σήμα «Θάψτε την περίπτωση του», γιατί ήδη είχε εκτελεστεί ο Παγκρατίδης. Οπότε θα ήταν σκάνδαλο να αποκαλυφθεί ότι ένας... Ο πραγματικός. Όταν τον συλλάβανε αυτόν για άλλο λόγο δηλαδή, και αυτός τους είπε ότι θέλετε να σας πω για τα εγκλήματα που φορτώσανε τότε στον Αριστίδη Παγκρατίδη, και υπονοούσε ότι τα έκανε αυτός, πήραν εντολή άνωθεν, θάψτε την υπόθεση, δεν συμφέρει με τίποτα να μοχλέψουμε την ιστορία του Παγκρατίδη. Ο Παγκρατίδης στην κοινή συνείδηση των Θεσσαλονικαίων θεωρείται ένα θύμα.
θα είστε για λίγες παραστάσεις και στο Μέγαρο Μουσικής με την παράσταση του Ιάκωβου Καμπανέλη, η οποία έγινε όμως musical, θα τη δούμε σε musical τώρα, με μουσική του Στέφανου του Κορκολή, η Αυλή των Θαυμάτων. Καταρχάς δεν θα δείτε ένα ρόλο που έχει γράψει ο Καμπανέλης, γιατί το ρόλο που παίζω εγώ, το ρόλο της Σκέτης, στην μεταποίηση αυτή του έργου του Καμπανέλη σε musical, τον έχει δημιουργήσει ο σκηνοθέτης και δραματουργός της παράστασης, ο Χρήστος ο Σουγάρης. Είναι μια γυναίκα πάρα πολύ χορτασμένη από τη ζωή της, ευαίσθητη αλλά και πολύ κοινική, η οποία παρακολουθεί όλα αυτά που γίνονται στην αυλή, παίζοντα σκάκι με το φίλο της και πετάει, ξέρεις, τα ανάλογα. Καλή δύναμη, σας αγαπάμε πολύ και σας ευχαριστούμε. Κι εγώ σας ευχαριστώ.